Έλα, παιδιά, πού είσαστε? Εγώ περιμένω εδώ. Κρυμμένη. Μια φίλη για φαγητό, αλλά έχω να κάνω μια ερώτηση. Και ταυτόχρονα poll. Βλέπω τους ανθρώπους στο Instagram να ανεβάζουν στα Insta Story τους όταν έχουν ανεβάσει μια καινούργια φωτογραφία. New post. Γιατί το κάνουν αυτό να το κάνω? Μπαίνετε μόνο Insta Story και είναι σαν ειδοποίηση. Να το κάνω. Είπα. Γιατί new post. Παρεμπιπτόντως. Πού πάμε ρε παιδιά? Πού πάμε? Μετά από αυτή την Παρασκευή και εγώ θα είμαι κάπου εκεί, μέσα στα καταστήματα. Στο Instagram μου έχετε καταπληκτικό διαγωνισμό για τον οποίο θέλω να είστε ενημέρωση από τώρα για να μην τον χάσετε. Νομίζω θα σας αρέσει πολύ. Ξεκίνησα μια συνεργασία με την H&M για την κολεκτιόν Denim. Denim is my canvas. Και επιτέλους μπορώ να σας το ανακοινώσω. Είχα αφήσει μερικές αιχμές πριν από δύο εβδομάδες, αλλά... Και τρίτο και τελευταίο, θα σας αφήσω εδώ ένα link για να κάνετε swipe up και να δείτε και να ακούσετε το καινούργιο κομμάτι των Τάσουρά μου, γιατί ο Ράμος έκανε σε αυτό το τραγούδι αυτό που ξέρει να κάνει. Ράμψε. Επίσης, συνεννοηθήκαμε τέλεια σε σχέση με τα New Post. Στο poll αυτό ψηφίσατε γύρω στους 30.000 ανθρώπους, το 81%. Είδατε όχι, μπα, μη το κάνεις. Ποτέ, δεν. Εμείς συνεννοηθήκαμε. Και ευχαριστώ για όλα τα μηνύματα, είναι από αυτά που κάνω screenshot και τα κρατάω. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να σας πω τρία πράγματα, το φανάρι, αν το προλάβω. Λοιπόν, ένα, μου αρέσει πάρα πολύ όταν συνεννοούμαστε και τα χθεσινά story. Και μάλιστα δύο από εσάς, δύο σούπερ τυχεροί. Καταλαβαίνετε την τύχη, τα μαθήματα που θα κάνετε, τους ανθρώπους που θα γνωρίσετε. Θα είμαι και εγώ εκεί και αν μπείτε σε αυτό εδώ το προφίλ θα δείτε ακριβώς πώς θα διεκδικήσετε αυτά τα δύο εισιτήρια. Πολύ στο καλύτερο χορευτικό convention που γίνεται στη χώρα, NMDF Dance Convention, με χορογράφους που θα έρθουν από όλο τον πλανήτη, τους καλύτερότερους, για full access το τρίμερο Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Το εισιτήριο κοστίζει 250 ευρώ και εσείς θα το κερδίσετε. Είναι το αυτοκίνητο το μέρος που θα με βρείτε όλες τις ώρες της ημέρας. Ναι. Θα με ευγνωμονείτε μετά από αυτό το story? Ναι. Θα σας μιλήσω για τον συγκλονιστικότερο διαγωνισμό που μόλις ξεκίνησε να γίνεται για εσάς που αγαπάτε το χορό. Μπορείτε να βρεθείτε δωρεάν. Ήρθαμε για πρόβα. Οκ. Τι κάνεις η πρωτική εκεί? Τρώ. Τι τρως? Πίτσα. Θα κάνεις εμετό. Δεν πειράζει, πάνω σου. Μετά από τις τροφές, είναι ακριβώς αυτό που είδατε στο προηγούμενο story. Ποιος είναι ο κύριος και μην πάθουμε κάτι. Στροφές, όλα, βλέπω πουλάκια. Και θέλω να σας ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη για χθες, γιατί δεν πρόλαβα να ανεβάσω βιντεάκι στο YouTube. Ήταν δεσμή εβδομάδα για μένα, αλλά έρχονται πολύ ωραία θέματα. Αυτό να σου πω μόνο. Τι κατάλαβες. Γεια σου, Δημήτρα! Δημήτρα, πες μια τα σημεία, δεν κατάλαβα τίποτα. Τι κατάλαβα, εγώ δεν κατάλαβα. Δημήτρα, κατάλαβες, ε? Δεν έχω καταλάβει όλα. Ευρυδική, θέλω να πεις για τα σημεία που σε ενοχλούν. Λοιπόν, εάν βρούμε το πρώτο αυτό, μετά στο δεύτερο να μπω μέσα αυτό και μετά, μετά το lift να κάνουμε... Πώς πρέπει να έχω τα χέρια μου? Πάντα στο χέρι. Ναι. Περάστε κόσμε. Μαρακλήθηκα. Καλώς ήρθατε! Η ώρα είναι 11 παρά 20 και είμαστε εδώ με τον Παυλούκο. Εγώ κάπου έχω μπερδευτεί σε αυτή τη φάση, γιατί δεν ξέρω σε τι σοου συμμετέχω. Σε τραγουδιστικό ή σε χορευτικό? Γιατί ο Παύλος θέλει να τραγουδήσω. Μόλις τελείωσα την εκπομπή. Και με περίμενε αυτό. Ευχαριστώ πολύ, Βάσια μου. Η καλύτερη και πιο όμορφη. Παύλο! Δεν αγχώνομαι! Μην αγχώνεσαι!
Πού είσαι? Εδώ. Έλα. Μείνω. Όχι. Είχαμε μείνει στο αν έχω δουλέψει ή όχι. Έχει δουλέψει πάρα πολύ. Έχει δουλέψει πάρα πολύ. Έχω υδρώσει τη φανέλα, ρε παιδιά. Και έχω συγκινηθεί από τη δουλειά που έχει πέσει. Είμαι συγκινημένος. Αυτό. Είμαι ένας συγκινημένος προγράφος. Για πες. Από κάτι. Για πες. Λοιπόν, αυτή την Παρασκευή δεν θα την αναγνωρίζετε. Εννοείς ότι θα είμαι σαν πριγκίπισσα. Δεν θα την αναγνωρίζουμε. Έχω δουλέψει. Έχει δουλέψει. Καλημέρα. Νομίζω το παπουτσάκι της Κορινθίου κάτι έχει πάθει. Τι έπαθε. Το μισό το παπούτσι. Μα γιατί, είναι πολύ αναπαυτικό. Σαμάγισσα. Σαρούχι.